έρχονται και κάποιοι μποναμάδες. Τώρα το θέμα είναι αν χάρηκαν οι ίδιοι συνταξιούχοι που θα μας πούνε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι δίπλα μου ο Βασίλης Παρτάλης, πρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων της Ισπύρωσης. Κύριε Παρτάλη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ό,τι δίνεται για καλό είναι. Αυτή είναι η άποψή μας. Τώρα, αν είναι αρκετό, είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Το θέμα δεν είναι αν είναι αρκετό, ας πούμε, αν είναι λίγο ή πολύ, ας πούμε. Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι. Σημαντικό. Αλλά το θέμα για μας είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Ξέρετε, σε αυτό το θέμα υπάρχουν δύο σκέψεις που κάνουμε. Το πρώτο είναι ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Τα υπερκέρδη που έχουν βγει πάλι από εμάς, από το πετρέλαιο θέρμανσης, από τη βενζίνη που βάζουμε, μια και μιλάμε για τα αντιληστήρια δηλαδή. Δηλαδή, πληρώνουμε εμείς τώρα, ας πούμε, και μετά από λίγο μας δίνει ένα χαρτζηλίκι. Αυτό το πράγμα είναι η παροιμία που λέγανε παλιά. Να σε σφάξω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι, ας πούμε. Αφού μας τα παίρνει από την τσέπη, ας πούμε, με τους δασμούς που βάζει, ας πούμε, στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, τέλος της χρονιάς μας δίνει ένα κατοστάρικο 150 ευρώ, ας πούμε, και μας αλείφει λάδι. Ναι, αλλά το Πάσχα το περιμέναμε και δεν το πήρατε. Ναι. Μα και γιατί για τον επόμενο χρόνο θα είναι σίγουρο, δεν είναι. Είναι μια έκτατη φορολόγηση. Mm-hmm. Τώρα, γιατί να υπάρχουν υπερκέρδη, εδώ πέρα είναι ένα θέμα. Αν δεν υπήρχαν υπερκέρδη, ας πούμε, θα παίρναμε το πετρέλαιο φτηνότερο, θα λιτώναμε ίσως ένα 500 το πετρέλαιο, ξέρω εγώ, για όσους και είναι πολλοί που είναι στις ορεινές περιοχές. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το δεύτερο σκέλος. Mm-hmm. Δίδονται λοιπόν από ό,τι λέει από το υπερκέρδη 300 εκατομμύρια, γιατί τα 50 θα πάνε κάπου αλλού, ας πούμε, για τη Λάρισα κτλ. Και τα 250 θα διατεθούν στους συνταξιούχους και στις άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ξαφνικά γίναμε κι εμείς συνταξιούχοι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εμείς δεν θέλουμε επιδόματα. Δεν είμαστε άποροι εμείς. Έχουμε δουλέψει 30, 35, 40 χρόνια, ας πούμε, και θέλουμε με τα ένσημα που έχουμε πληρώσει, με τις εισφορές που έχουμε πληρώσει, ένα σκασμό, να παίρνουμε τη σύνταξή μας και να παίρνουμε την αύξηση. Άρα θέλετε αύξηση πάνω στη σύνταξη και όχι που και που έκτακτο επίδομα ανάλογα με το τι έσοδα έχει το κράτος. Βεβαίως. Κοιτάξτε να σας πω, ας πούμε, την επίσημη της κυβέρνησης, ας πούμε. Σας μιλάω, υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορούν να το βρουν και οι τηλεθεατές σας. Mm-hmm. Έκανε προχθές σε ένα ραδιόφωνο ο κύριος Τσάπαλος, ο Όμηρος Τσάπαλος. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Λοιπόν, είπε, ας πούμε, ότι. Και επειδή πιο μπροστά ήταν και στον ΕΦΚΑ, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, ας πούμε, τα γνωρίζει καλά τα θέματα. Ότι υπάρχουν 700.000 περίπου οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά, δηλαδή το 1 τρίτο των συνταξιούχων μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει αύξηση. Τα 3 χρόνια τελευταία που έχει απλευθεί δεν έχουν πάρει καμία αύξηση, ας πούμε. Και σε αυτούς λοιπόν θα δοθεί το επίδομα αυτό, το χαρτζηλίκι λέμε εμείς. Γιατί τι επίδομα είναι αυτό, όταν είναι 100, 150 ευρώ και 200, τι είναι. Εντάξει, δεν είπαν ακριβώς βέβαια πόσο θα είναι. Ναι, θα δούμε. Μα έχουμε την περσινή. Ναι, δεν είπαν θα είναι ακριβώς το ίδιο όπως την περσινή. Μα πέρσι είχαν μαζευτεί 630 εκατομμύρια, τώρα είναι λιγότερα. Ναι, σωστά. Δεν ξέρω πώς θα δοθούν και πόσα, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν 700.000. Κατά τον κύριο Τσάπαλο, έτσι δεν λέμε ότι τα λέμε εμείς, οι οποίοι δηλαδή το 1 τρίτο των συνταξιούχων δεν έχει πάρει καμία αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι σε ό,τι και αφορά τον πληθωρισμό των τροφίμων, ο οποίος έχει υπερβεί το 35%, καταλαβαίνετε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό γίνανε και ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Δηλαδή, γιατί την προσωπική διαφορά, να το διευκρινίσω, δεν έχουν μονάχα αυτοί οι οποίοι έχουν υψηλές συντάξεις. Αλλά έχουν και πολύ χαμηλές συντάξεις. Ναι, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί όποιος ακούει προσωπική διαφορά νομίζω ότι αυτό αφορά όλες τις πολύ μεγάλες συντάξεις. Όχι, δεν όχι, αφορά όχι, μόνο όχι, τις όχι, πολύ υπάρχουν, μεγάλες. Υπάρχουν συντάξεις χειρίας που είναι 440 ευρώ και έχουν 70 ευρώ προσωπική διαφορά. Το 70 ευρώ στα 400 τόσο ευρώ, το 2% και το 3% που δίνεται σαν αύξηση, δεν πρόκειται να εξαλειφθεί ούτε από 10 χρόνια. Οι γυναίκες που έχουν βγει με ανήλικο παιδί. Όλα αυτά τα χρόνια. Όλες αυτές έχουν προσωπική διαφορά. Mm-hmm. Οι οποίες και επειδή βγαίνανε με μειωμένες, όλες αυτές έχουν με συντάξεις 500-600 ευρώ, με προσωπική διαφορά 100 ευρώ. Όλοι αυτοί που έχουν βγει από το ΤΕΒΕ, το τότε το ταμείο, επειδή κάνανε έναν υπολογισμό σύμφωνα με το τσάκι, όχι με το αυτό, έχουν προσωπική διαφορά 500 ευρώ, 600 ευρώ, με συντάξεις των 1.200. Λοιπόν, αυτοί. Όλοι, όταν ο πληθωρισμός των τροφίμων, ξαναλέω, έχει υπερβεί το 35%, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, αυτοί που πήραν αυξήσεις. Λέει πάλι ο κύριος Τσάπαλος ότι καταφέραμε και δώσαμε 11,5% αύξηση όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, έδωσε 11,5% αύξηση. Έδωσε τον πληθωρισμό.
Αφού δεν είμαστε στον πληθωρισμό. Άρα καταλήγουμε πάντα όποτε μιλάμε μεταξύ μας το ότι ό,τι αύξηση έχει έρθει μέχρι στιγμής είναι υπερδιπλάσιος είναι ο πληθωρισμός. Επομένως τι ροκανείς. Και λέμε όση αύξηση δόθηκε, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν πήραν καμία αύξηση. Αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Είναι ψίχουλα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το βλέπετε σαν ψίχουλα. Μα κοιτάξτε, εντάξει, θα δοθεί τα Χριστούγεννα. Να πάρουμε το χειρινό. Μέσα στα Χριστούγεννα είναι να τη βγάλει το μοσπέρι. Εντάξει, να πάρουμε και ένα μπουκάλι κρασί κτλ. Μετά τι γίνεται. Μέσα στα Χριστούγεννα πώς θα τη βγάλουμε. Mm-hmm. Και μετά τα Χριστούγεννα τι θα γίνει. Δηλαδή, μόνο τα Χριστούγεννα θα περνάμε καλά, θα έχουμε ένα τραπέζι πλούσιο και μετά, ας πούμε, πάλι στη μιζέρια. Τι γίνεται με τα μόνιμα θέματα που σας ρωτάω, είναι το ένα που αφορά τα αναδρομικά και εδώ και λίγο καιρό και τις συντάξεις κυρίας που ακούμε ότι μπορεί να αλλάξουν. Τι νεότερα υπάρχουν σε αυτά τα δύο θέματα. Τώρα θα σας απαντήσω για να τελειώσουμε αυτό. Θέλω να πω πάλι κατά την άποψη του εκπρόσωπου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Το ρωτήσανε στο ραδιόφωνο γιατί δεν καταργούν την προσωπική διαφορά. Ξέρετε ότι είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση προεκλογικά, όχι τώρα στις ευρωεκλογές, στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλο, γιατί από εκεί προέρχεται η προσωπική διαφορά. Δυστυχώς δεν το κατήργησε. Η απάντηση του ξέρετε ποιο είναι. Ότι θα είναι δύσκολο να βρεθούν 5 δισεκατομμύρια, γιατί τόσο θα στοιχήσουν να σταματήσει η προσωπική διαφορά και παίρνουν αυξήσεις. Άρα λοιπόν, αντί να δώσουμε 5 δισεκατομμύρια, κρατάμε τον νόμο Κατρούγκαλο. Όπως ήταν, γιατί μας αρέσει τώρα να μην δίνουμε, δίνουμε 300-250 εκατομμύρια στις κοινωνικές ομάδες τις ευάλωτες των συνταξιών. Ναι, από το να δώσεις 5 δισεκατομμύρια, καλύτερα να δώσεις 250 εκατομμύρια. Και χάζος να είσαι, το καταλαβαίνεις. Θέλω να κάνω όμως μια ερώτηση εγώ. Τώρα, εντάξει, δεν είναι ο κύριος Τσάπαλος εδώ πέρα. Επειδή πάλι είχαμε ευρωεκλογές τώρα και το αφήγημα ήταν ότι πρέπει να συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα οι συνταξιούχοι, θέλω να ξέρω, συγκλίνουνε. Υπάρχει κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν δίνει αυξήσεις γιατί έχουν προσωπική διαφορά. Ακόμα και χώρες που είχαν μνημόνια. Όπως ήταν η Ισπανία, όπως ήταν η Πορτογαλία, όπως ήταν η Ιρλανδία. Και τι γίνεται με τα αναδρομικά, να βάλω στη συζήτηση αυτή. Γιατί επίσης θα πω πόσο. Αν σήμερα έλεγαν τα δίνουμε όλα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, τι ποσό είναι. Αν τα δίνανε σε όλους τα αναδρομικά όλα. Θα έπρεπε να είναι περίπου στα 3 δισεκατομμύρια. Ωραία. Άρα 5 δισεκατομμύρια είναι πάλι πιο ακριβό το προηγούμενο που λέγαμε. Βεβαίως. Έτσι. Τα 3 δις λοιπόν δεν μπορούν να τα βρούνε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, όταν πρόκειται για συγκεκριμένα δρομικά συγκεκριμένων κατηγοριών, που δεν είναι βέβαια 3 δις, αλλά είναι μεγάλα ποσά πάλι, τα βρίσκουν πολύ γρήγορα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η μεγάλη αδικία που έχει γίνει με τους συνταξιούχους, βασικά έχει γίνει πρώτα απ' όλα μια εξαπάτηση. Έγινε μια εξαπάτηση, το έχουμε πει και άλλες φορές, γιατί οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, οι ίδιοι οι υπουργοί εργασίας λέγανε μην κάνετε αγωγές, παιδιά, για τα δώρα και τα λοιπά, για τις μειώσεις που γίνανε, παρόλο γιατί βγήκε η απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας, μην κάνετε αγωγές, αλλά κάνετε μια αίτηση για να μην χαθούν τα αναδρομικά. Και όταν βγει η απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας, εμείς θα τα δώσουμε. Αυτό έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς πέρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε και η Νέα Δημοκρατία μια τετραετία. Τα αναδρομικά δεν τα δίνουν με διάφορα τερτύπια. Το 2015 που ξεκίνησε, βγήκε η πρώτη απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία το έχω μάθει απ' έξω και το λέω, έλεγε η απόφαση ότι ο νόμος 4051 και 4093 του 12, ο 4093 που μας έκοψε τα δώρα, είναι αντισυνταγματικός, ανίσχυρος και μη εφαρμοστέος. Τώρα πιο κατανοητό δεν γίνεται. Της Ολομέλειας, όχι ενός τμήματος, της Ολομέλειας, που είναι τελεσίδικη. Δυστυχώς καταφέρανε να την πάνε δύο φορές ακόμα στο Συμβούλιο Επικρατείας την ίδια υπόθεση που δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Η τελεσίδικη απόφαση είναι τελεσίδικη. Λοιπόν, ξανασυζητήθηκε. Αντί να δικαιούμαστε 50 μήνες αναδρομικά, το καταφέρανε να το κάνουν στο εντεκάμηνο. Το εντεκάμηνο δεν το πληρώνουν. Θα πληρωθούν μονάχα όσοι κάνουν αγωγές σύμφωνα με το Συμβούλιο Επικρατείας και σύμφωνα με την νομοθεσία που κάνανε. Και μάλιστα κάνουν μια νομοθεσία να μην μπορεί να κάνει κάποιο αγωγή για αυτά τα θέματα, εφόσον δεν έχει κάνει μέχρι τον Οκτώβριο του 20. Σου απαγορεύει δηλαδή να κάνει εισαγωγή. Λοιπόν, ποια είναι η δεύτερη αδικία. Σε ό,τι αφορά τα ειδικά μισθολόγια των συνταξιούχων, αφορά τους δικαστικούς, αφορά τους εστόλους, αφορά τους καθηγητές πανεπιστημίου, αυτοί πήραν τα αναδρομικά τους με πολιτική απόφαση και από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα
και από την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Τώρα αυτό, συγγνώμη, είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο Σύνταγμα? Δυστυχώς δεν είμαστε ίσοι. Το Σύνταγμα το λέει. Δηλαδή αυτό που λέτε μόνο δεν χρειάζεται να έχεις ούτε νομικές γνώσεις, ούτε να είσαι κανένας, να έχεις πτυχία. Βλέπεις ότι κάποιες κατηγορίες ικανοποιήθηκε το δίκαιο αίτημά τους. Δεν λέμε ότι γιατί έπρεπε σωστά, να ικανοποιηθεί πολύ σωστά, και πολύ καλά πολύ σωστά, ήταν και ικανοποιήθηκε. Πολύ σωστά. Αλλά κάποιες άλλες είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Γιατί δεν ικανοποιούνται ούτε το δικό τους αίτημα. Δυστυχώς. Και αυτό, μάλιστα, επειδή έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και επιμένω πάντα στο ίδιο θέμα, γιατί το θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο, πραγματικά, κατάφορα άδικο, θα μπορούσε, αν είχε η πρόθεση το κράτος και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή, θα μπορούσε να γίνεται σταδιακά. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούν να δοθούν λογικό ίσως τα 2-3 δις όσα είναι, να μην μπορεί δηλαδή να πει αύριο πιστώνονται στους λογαριασμούς όλων τα αναδρομικά, αλλά αν το ξεκινούσε αυτό η προηγούμενη κυβέρνηση με το μαξιλαράκι ή η πρώτη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να πει φέτος θα δώσουμε το 10%, το 20% των αναδρομικών σε όλους. Μην ξεχνάμε το μαξιλαράκι ήταν 35 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν να δοθούν 2 δισεκατομμύρια και το μαξιλαράκι 33. Ναι, παρόλα αυτά εδώ λέμε ότι δεν έγινε ούτε μια προσπάθεια. Εντάξει. Και από ό,τι λένε, το μαξιλαράκι έχει μεγαλώσει. Έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτά λένε οι πολιτικοί μας. Δεν λένε ότι τα φάγανε τώρα, κύριε Παρτάλη, με τη συντάξη κυρίας, πείτε μου αν έχουμε κάτι. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δυστυχώς πιστεύω ότι ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα φτάσει σε σημείο κάποιους ανθρώπους να είναι σε απόγνωση. Και ειδικότερα τις γυναίκες, γιατί ξέρεις, η σύνταξη κυρίας είναι περίπου το 80% είναι οι γυναίκες που παίρνουν τη σύνταξη κυρίας. Σε αυτές τις γυναίκες οι οποίες παίρνουν τη σύνταξη τη δική τους και τη σύνταξη του συντρόφου τους που έχει φύγει. Εννοείται αν έχουν και δική τους σύνταξη. Αν έχουν και δική τους ή αν εργάζονται. Mm-hmm. Για αυτές που έχουν μία σύνταξη μονάχα κυρίας, δεν δούλευε καθόλου και παίρνει το άντρα της, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα παραμείνει ως έχει. Mm-hmm. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Προσέξτε όμως. Εάν όμως έχω εγώ μια σύνταξη δικιά μου 600 ευρώ, 650 ευρώ, 700 ευρώ και παίρνω και του άντρα μου άλλο ένα 800, 700. Άλλο τόσο. Και μάζευα ένα 1400, ας το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε όμως, ένα σπιτικό, παραδείγματος χάρη όπως λέτε εσείς, ας πούμε, ότι μαζεύαμε 1.000-1.500 ευρώ, ας πούμε, το αντρόγινο. Mm-hmm. Πρώτον, αν νίκιαζε, μπορούσε να δώσει ένα 500, ας πούμε, στο νίκη. Εντάξει, γιατί έχουν πάει τα νίκια στο Θεό. 400 να έδινε μαζί με όλα τα υπόλοιπα του σπιτιού, μπορούσε ρεύματα, να τα νερά, κοινόχρηστα. Μπράβο. Το ένα το άλλο. Το έβγαζε, τα έβγαζε πέρα. Προσέξτε τι γίνεται, τι λέει τώρα. Το νομοθέτημα λέει ότι μετά από 3 χρόνια, γιατί όταν φύγει ο ένας σύντροφος, για 3 χρόνια θα παίρνει το 70% της σύνταξης. Ναι. Όχι όλη τη σύνταξη. Και μετά το 50%. Το 70% της επαναυπολογισμένης σύνταξης. Mm-hmm. Όχι ολόκληρη τη σύνταξη. Θα την επαναυπολογίσουμε και του πεθαίνω να την επαναυπολογίσουμε. Δεν την αφήνουμε έτσι. Λοιπόν, και θα πάρουμε το 70%. Μετά την τριετία λέει ότι εφόσον συνταξιδοτήσει ή εργάζεσαι, το 70% θα περικοπεί κατά 50% και θα γίνει 35%. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μια σύνταξη η οποία είναι 600 ευρώ, το 75% πόσο είναι? Είναι γύρω στα 400... 450, εγώ το βάζω χοντρά χοντρά. Ναι, 450. Ναι. Λοιπόν, το 35% του 450 πόσο είναι? Εντάξει. Άρα μιλάμε για 2 εκατοστάρικα. Εντάξει. Άρα λοιπόν οι 6 που έπαιρνε και 2 εκατοστάρικα του άντρα, μπορεί να δώσει 400 ευρώ για νίκη? Λέω τώρα εγώ, φέραμε το παράδειγμα για νίκη. Μπορεί να επιβιώσει και γιατί το σπίτι. Εμείς τα λέμε πολύ συχνά για το τι γίνεται, γιατί δεν έχουν όλο δικό του σπίτι. Δεν έχουν όλο δικό του σπίτι. Αν έχουν, εντάξει, κάτι γίνεται. Μα και πάλι, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κτλ. Όλα αυτά τα πάγια ισχύουν. Τελικά καταλαβαίνουμε σήμερα ότι η ζωή ενός μέσου συνταξιούχου, δεν θα πούμε για αυτούς που παίρνουν μεγάλες συντάξεις, είναι πολύ δύσκολη. Δεν έχει καθόλου χώρο για ψυχαγωγία. Δηλαδή να πει, θα βγω 2 φορές τη βδομάδα να πιω καφέ, θα βγω 1 φορά τη βδομάδα με τη γυναίκα μου ή με τους φίλους μου να φάω έξω. Έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε μια αξιοπρεπή ζωή. Φυσικά. Εντάξει. Δηλαδή δεν φτάνει που έχεις φύγει από την ενεργή επαγγελματική ζωή που σου έδινε και μια δημιουργία, μια χαρά. Δεν μπορείς να χαρείς ούτε αυτά που θα μπορούσες. Την οικογένεια, τους φίλους, τα εγγόνια. Δεν μπορείς να τα χαρείς χωρίς καθόλου χρήματα. Εδώ αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.
Και για να τελειώσουμε αυτό το θέμα με τις κυρίες. Προσέξτε τώρα. Αυτό έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από το 20. Και τώρα θα τα ζητήσουν αναδρομικά. Γιατί δηλαδή τα 4 εκατοστάρικα, τα 4 εκατοστάρικα μια κάναμε τον υπολογισμό. Γιατί υπάρχει περίπτωση να τα ζητήσουν αναδρομικά. Βεβαίως. Μέχρι τώρα λέγανε ότι δεν το εφαρμόζουν γιατί δεν έχουν το σύστημα, το ηλεκτρονικό ας πούμε, έτοιμο για να το εφαρμόσουν. Δεν μπορεί να μην το ζητήσουν. Προσέξτε γιατί τώρα. Γιατί στον ΟΓΑ και στο δημόσιο έχει εφαρμοστεί από το 20. Δεν έχει εφαρμοστεί στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν πρέπει να τα ζητήσουν αναδρομικά. Ναι, θέλετε, εάν όμως γίνει αυτή η εξομάλυνση, να το πω έτσι, και γίνει και στον ιδιωτικό τομέα, ας κάνουν και όσα υπέρεχοι έχουν οι συντάξεις του δημοσίου που δεν έχουν, ας πούμε, στον ΟΓΑ, έτσι. Γιατί τα προβάλλω πολύ αυτά τα θέματα. Και εκεί ας τα κάνουν όλα δίκαια, αν είναι έτσι. Καταλάβετε τι λέω. Ναι, όχι μόνο από τη μία μεριά εξομάλυνση, δικαιοσύνη, αλλά όταν είναι να δώσουμε σε όλους αυτό που πρέπει, τότε ξαφνικά ξεχνάμε την δικαιοσύνη. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί η δικαιοσύνη πλέον. Εμείς αρχίσαμε να αμφιβάλλουμε αν η δικαιοσύνη είναι η τρίτη εξουσία η οποία εξουσιάζει και αυτή, ας πούμε, με τις δικές της αποφάσεις την κοινωνία. Αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε. Τώρα επίσης θέλω να σας πω, κύριε Παρτάλη, το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα και αναρωτιέμαι. Το περιμένω δηλαδή να σκάσει η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και ευρωπαϊκά πλέον, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι νομοθετημένο είναι. Ναι, είναι νομοθετημένο δηλαδή ότι κάθε 3 χρόνια, ας πούμε, σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής, εντάξει, τώρα το προσδόκιμο ζωής, τέλος πάντων, ας πούμε, γιατί έπεσε τα προηγούμενα χρόνια, ίσως γι' αυτό και τη γλιτώσαμε που θα γινόταν φέτος, ας πούμε, μεσολάβησε ο κορονοϊός και φύγανε πάρα πολύ, οπότε το προσδόκιμο ζωής δεν ήταν και τόσο καλό, ας πούμε. Αλλά το 27, ας πούμε, που είναι να επαναξεταστεί, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Και μάλλον ξέρω τι θα γίνει, να σας πω. Γιατί αν ανατρέξετε, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ, στην πολιτική που υπάρχει για τον ΕΦΚΑ, κάνω μια παρένθεση. Επειδή είπατε προηγουμένως ΟΓΑ, δημόσιο κτλ. Εννοείται ότι εδώ και 10 χρόνια είμαστε ΕΦΚΑ. Όλοι, άπαντες. Ναι, αλλά κρατάνε όλα τα αρνητικά του κάθε προηγούμενου συνταξιοδοτικού φορέα. Ναι, δεν είμαστε ΕΦΚΑ. Στα λόγια είμαστε ΕΦΚΑ. Εννοείται ότι έχει ενοποιηθεί και εδώ και 10 χρόνια. Αλλά δεν ισχύει. Για τον καθένα ισχύει διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι συνταξιούχοι γενικά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, όλες οι περικοπές οι οποίες γίνονται. Τώρα, παραδείγματος χάρη, για το δημόσιο είπατε. Επειδή είπατε το δημόσιο, θα κάνουν τις περικοπές στις έξτρα παροχές που είναι για χρήμα από την ασθένεια, για τις αμοιβές κτλ. Σύμφωνα με το ΙΚΑ. Δηλαδή αρχίζουν και τους κατεβάζουν εκείνους. Εντάξει. Όταν υπάρχει, αν υπάρχει κάτι του ΙΚΑ που είναι μεγαλύτερο, το κατεβάζουν και αυτό σύμφωνα με το δημόσιο. Δηλαδή επιδόματα, κηδείες, λοχείες. Γενικά, ό,τι είναι προς το αρνητικό, το υιοθετούν. Ναι. Ό,τι είναι προς το θετικό, δεν το κάνουν. Αυτό ακριβώς. Αυτό που ήθελα να πω όμως. Από την πολιτική που υπάρχει, μέχρι το 2070 η συνταξιοδοτική δαπάνη πρέπει να πέσει από το 15 που είναι τώρα στο 12,5. Πώς θα πέσει, εφόσον είπατε ότι υπάρχει ένα δημογραφικό και εφόσον ο κόσμος οριμάζει, υπάρχει η γύρανση μεγαλύτερη, πώς θα πέσει. Κύριε Παρτάλη, είστε πολύ καιρό μπροστάρης σε αυτό το κίνημα των συνταξιούχων. Προσπαθείτε και πολύ κόσμο να τον ξεσηκώσετε με την έννοια ότι όσοι είναι γεροί, όσοι είστε γεροί, πρέπει να ενώσετε δυνάμεις για να κάνετε τον αγώνα σας. Βλέπετε τίποτα να πηγαίνει προς το καλύτερο. Θα σας πω, επειδή οι συνταξιούχοι τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πιστεύω ότι τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να σας πω, επειδή είπατε και για τα αναδρομικά, σας είπα τι έγινε με τα δικά μισθολόγια. Θέλω να σας πω τι συμβαίνει για μας. Επειδή πάλι έγινε μια συζήτηση μεγάλη για τη δικαιοσύνη, ότι πρέπει οι αποφάσεις, και βγαίνει κάθε λίγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να βγαίνουν γρήγορα κτλ. Θέλω να σας πω ότι έχουμε αποφάσεις οι οποίες έχουν βγει από το πρωτοδικείο, οι οποίες μας δικαιώνουν. Λοιπόν. Και ο ΕΦΚΑ δεν τις πληρώνει. Δεν τις πληρώνει με την πρόφαση ότι το έχει πάει ξανά για τέταρτη φορά στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και μια δεύτερη με την πρόφαση ότι το νομικό συμβούλιο του κράτους δεν έχει δώσει το OK. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η δικαιοσύνη πλέον είναι η τρίτη εξουσία. Μπορεί να επιβληθεί του κράτους.
ή πάει παράλληλα με το κράτος ή κάνει τα κέφια του κράτους. Γι' αυτό μας κάνει, είναι ερώτημα. Εγώ απορώ. Είναι ερώτημα. Κανένας φυρμάτος δικηγόρος δεν είναι γιος ή γυναίκα ή άντρας ή κόρη κανενός ταλέπορου συνταξιούχου που να βγει μπροστά και να το πάρει προσωπικά και να τα κάνει όλα φουρφούρι. Απορώ. Κοιτάξτε να σας πω. Εμείς τελευταία τώρα, την τελευταία εβδομάδα, προσφύγαμε στην Επιτροπή Συμμόρφωσης που έχει η δικαιοσύνη, τα πρωτοδικεία εδώ πέρα στο πρωτοδικείο. Πήγαμε στην Επιτροπή Συμμόρφωσης και τους λέμε ότι δεν μας πληρώνει. Και θέλω να είμαι πολύ περίεργος να δω την απάντηση και το τι θα πράξουν. Είμαστε οι πρώτοι που θα φέρετε την απάντηση. Θέλω και εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη. Ναι, είμαι περίεργος. Πότε την περιμένετε την απάντηση? Κοίταξε, εμείς το στείλαμε πριν από 15 μέρες. Εντάξει. Λένε, ας πούμε, ότι στους δύο μήνες περίπου, ας πούμε. Άρα το Σεπτέμβριο θα έχουμε πολύ πράγμα μετά μπροστά το καλοκαίρι, ας πούμε. Κύριε Παρτάλη, πρέπει να κλείσουμε, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Για να κλείσουμε έτσι λίγο όμορφα. Ο κοινωνικός τουρισμός τον αξιοποιούν οι συνταξιούχοι, αυτές τις κληρώσεις που γίνονται για κοινωνικό τουρισμό? Κοιτάξτε, παλιότερα, εδώ πάλι υπάρχει, παλιότερα υπήρχαν κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους. Τώρα πλέον έχει κατηργηθεί. Πάμε στον κοινωνικό τουρισμό για όλους. Και σε μια μερίδα που βγάζουν τώρα, ας πούμε, ναι, με κλήρωση. Έτσι είναι. Δηλαδή, αν πάμε τώρα και λέμε ότι έχει 30.000 θέσεις, ας πούμε, μέσα σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, εντάξει, ποιος θα πει ότι είναι λίγο. Είναι λίγο. Είναι πολύ λίγο. Είναι λίγο, αλλά. Και ναι. Θέλω να πω ότι πώς είναι δυνατόν να μας αποκλεί, μια και αφορά τις εισφορές, έτσι, και οι εργαζόμενοι, εφόσον πληρώσουν εισφορές, πάνε στον κοινωνικό τουρισμό. Μα εμείς έχουμε πληρώσει πολύ περισσότερες εισφορές από ό,τι πληρώσε ένας εργαζόμενος που δουλεύει 10 χρόνια. Θα πω κάτι πολύ λαϊκό. Άστα βράστα. Αυτό λέει ο λαός. Δυστυχώς. Πρέπει όμως οι συνταξιούχοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, να συσπηρωθούμε στα σωματεία των συνταξιούχων. Δεν λέμε να χάσει το δικό μας. Πάντως, αν είναι στο δικό σας, έρχονται στο εργατικό κέντρο. Στο εργατικό κέντρο, ναι, είναι στο εργατικό κέντρο, τέτοιος όροφος. Συσπήρωση λέγεται το σωματείο. Ή να πάρουν ένα τηλέφωνο πρώτα. Ναι, σε ποιο νούμερο? Να πάρουν ένα τηλέφωνο. Στο 231-0-273-778. 231-0-273-778. Να συσπηρωθούν για να μπορέσουμε να απαιτήσουμε πλέον τα δίκαια αιτήματά μας. Όποιος θα πάρει και θα γίνει μέλος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνει σε όλα. Μπορεί να μην μπορείτε και να είστε διστακτικοί. Μπορεί να λέτε ποιος να τρέχει τώρα. Ενισχύστε όμως τη φωνή των ανθρώπων αυτών που προσπαθούν για όλους, γιατί εδώ μιλάμε για οριζόντια διεκδίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου, κύριε Παρτάλη. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο μαζί. Να είστε καλά. Και εμείς, φίλοι μου, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, αλλάζουμε κλίμα, γιατί το κλίμα έχει αλλάξει έτσι και αλλιώς. Θα είναι μαζί μας ο δόκτωρ μετεωρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Μιχάλης Χιούτας.